Διαβάζω πάρα πολλά σχόλια για το χρόνο που έδωσε το θύμα του βιασμού το όνομα του δράστη. Υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο για τα θύματα του βιασμού και τηρήθηκε. Δεν θυματοποιείς δεύτερη φορά το θύμα. Κάθε ανάμνηση του τραύματος είναι βαριά και επίπονη. Ακόμα και το να αναφέρει, αν δεν είναι έτοιμη, το όνομα του δράστη, μπορεί να διαιωνίσει μέσα της συνθήκες που δεν επέλεξε, τραυματικές. Δίνεται ο χρόνος να είναι οργανικά, ψυχολογικά, στο νου και στο σώμα, έτοιμη ή έτοιμος, αν είναι άνδρας το θύμα, να δώσει το όνομα του δράστη. Να ταυτοποιήσει τον δράστη. Όπως σας έχω εξηγήσει, ακριβώς όπως και στην εκπαίδευση υπήρχαν μη έντιμοι καθηγητές, έτσι ακριβώς και στο δικανικό τομέα υπάρχουν και πολλές παράλογες συνθήκες. Παράδειγμα, να μην φροντίσεις κατά αυτόν τον τρόπο το θύμα. Παράδειγμα άλλο που είναι πολύ της μόδας, να γίνει διαμεσολάβηση, να φέρει σε επαφή το θήτη με το θύμα για να ζητήσει συγγνώμη ο θήτης και να μην προχωρήσει δικαστικά. Ακριβώς όπως στη ζωή υπάρχουν διάφορα που μπορεί να είναι τελείως παράλογα και να τα αποδέχονται οι άνθρωποι ως λογικά, έτσι παράλογο είναι και να απαιτούμε από το θύμα να δώσει το όνομα επειδή εμείς βιαζόμαστε. Είναι ένα πρωτόκολλο που κανονικά πρέπει να τηρείται ακόμα και στον τελευταίο άνδρα του δρόμου ή γυναίκα του δρόμου που πουλάει το σώμα του και βιάστηκε. Και εδώ τηρήθηκε πολύ σωστά, πολύ δίκαια και πολύ νόμιμα, γιατί έχουμε μία γυναίκα με ένα πόστο ισχυρό, με χρήματα, με μόρφωση, με τίμιους και καλούς προφανώς δικηγόρους. Όλο το άλλο έχει σχέση με κομμάτια δικά σας, όσων τα λέτε αυτά, που βιάζονται, που δεν τους ταιριάζει το ότι το θύμα φρόντισε τον εαυτό του, που τους φαίνεται περίεργη αυτή η τακτική. Φροντίζουμε τα θύματα. Και αυτό ακριβώς έγινε εδώ. Τηρήθηκε το πρωτόκολλο και δόθηκε το όνομα όταν εκείνη ήταν έτοιμη. Κάτι που έπρεπε να συμβαίνει για όλα τα θύματα.